Στην ΑΕΚ πήγα το 1950. Δεν μου δίνει μεταγραφή ο Πανιώνιος. Εάν υπέγραφα στον Ολυμπιακό ή στον Παναθηναϊκό, θα με αφήνανε να πάω εκεί ελεύθερα. Εγώ όμως είχα δώσει το λόγο μου και παρέμεινα στην ΑΕΚ. Γιατί σαν πρόσφυγας και σαν πόντιος, νομίζω ότι αυτό είναι γνωστό σε όλους τους φιλάδους και σε όλο τον κόσμο, ότι κρατάνε κάποιο εγωισμό. Εγώ τα γκολ που έβαζα ήταν ζωγραφιές. Δηλαδή πήγαινε ο τερματοφύλακας να πιάσει την μπάλα εκεί και έφευγε από την άλλη πλευρά την μπάλα. Και προσπαθούσα με αυτά τα φάλτσα που έκανα, όπως παίζουν τον μπιλιάρδο, να μην μπορεί ο τερματοφύλακας να καταλάβει πού πηγαίνει η μπάλα. Ειλικρινά νομίζω ακόμα ότι παίζω μπάλα στην ΑΕΚ. Ό,τι εκδήλωση γίνεται να με τιμήσουν, βλέπεις νεολαία και να νομίζεις ότι οι άνθρωποι αυτοί με βλέπουν ότι παίζω. Και ο λόγος είναι αυτός που με λατρεύουν. Εγώ να μην τους λατρέψω, να μην τους αγαπήσω. Και έχω και αυτό το ελάττωμα να συγκινούμε πολύ εύκολα. Και ειλικρινά με βλέπανε και με αγαπούσαν πιο πολύ. Γιατί σου λέει, αγαπάει και πολύ την ΑΕΚ για να κλαίει. Κάτι ορισμένα παιχνίδια που τα χάναμε και κατορθώναμε να τα πάρουμε, εκεί που με αγκαλιάζανε και ακόμα και οι παίκτες μου, εγώ συγκινούμουν και δάκρυζα. Αγάπησα πολύ την ΑΕΚ. Ίσως γιατί ο κόσμος με έκανε να την αγαπήσω τόσο πολύ. Είναι η οικογένειά μου. Δεν έχω χάσει παιχνίδι, ούτε θα χάσω μέχρι να πεθάνω. Έτσι αγαπάω εγώ την ΑΕΚ. Δεν ξέρω πώς γκρεμίστηκε το γήπεδο και πήγαμε και το είδαμε χωράφι. Εμείς που το πατήσαμε μέσα, εμείς που τρέξαμε μέσα, που ο ιδρώτας μας είναι μέσα εκεί, τα χτυπήματα που φάγαμε εκεί, το αίμα που μας σπουδώσαμε, όταν το είδαμε μας χωράφι, εκεί απογοητευθήκαμε, δηλαδή στεναχωρηθήκαμε. Η συγκίνηση ήταν μεγάλη. Συγκινήθηκα πολύ που είδα το γήπεδο. Συγχαρητήρια τον κύριο Μελισσανίδη που έφτασε σε αυτό το σημείο. Χαρεί ο κόσμος όλος, βλέποντας ένα γήπεδο τεράστιο που δεν έχει ούτε η Ρεάλ. Ούτε η Ρεάλ δεν έχει. Κορυφαίος των παλεμάχων είναι ο θρύλος της ΑΕΚ, Κώστας Νεστορίδης. Ο άνθρωπος που έδωσε τις περισσότερες χαρές στο σύλλογο από κάθε άλλον. Ας τον υποδεχτούμε. Κώστας Νεστορίδης. Με τα δυο παιδιά του. Το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της ΑΕΚ μπροστά στα μάτια μας. Κώστας Νεστορίδης.